του Συμβουλίου, τον Γενικό Διευθυντή, τους συνεργάτες, όλους εσάς, τους προϊσταμένους των τμήματων, τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους εργαζόμενους. Καλή χρονιά, με υγεία πρώτα απ' όλα σε εσάς και στις οικογένειές σας. Συνεργασία, καλή διάθεση για να συνεννοούμαστε και να βρίσκονται λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς λύση. Αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση, καλή συνεννόηση και συνεργασία, το ξαναλέω, συνένωση δυνάμεων, γιατί δεν περισσεύει κανείς και οι εποχές είναι δύσκολες και έχουμε περάσει από πολλές κρίσεις. Οπότε αυτό πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας διχάζει, για να μπορέσουμε να κάνουμε καλό στον τόπο μας και στους συμπολίτες μας. Γιατί από αυτούς είναι ο μισθός, από αυτούς πληρωνόμαστε, για αυτούς εργαζόμαστε και είναι ιερή αυτή η υπηρεσία που κάνουμε, γιατί είναι υπηρεσία και λειτουργήμα. Δεν είναι μια οποιαδήποτε απρόσωπη εργασία σε μια εταιρεία που ο καθένας από εσάς μπορεί να είναι ένα γρανάζι μιας μηχανής. Δουλεύετε για τον τόπο σας, στον τόπο σας και μένουν στον τόπο σας αυτά που κάνετε και στα παιδιά σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε κάθε μέρα και κάθε στιγμή για να μπορούμε να δουλεύουμε με διάθεση προσφοράς. Γιατί αυτό που κάνουμε πάνω απ' όλα είναι προσφορά. Να ευχηθώ επιτυχία στην επιχείρηση που έχει περάσει και αυτή από πάρα πολλά κύματα και μαστίζεται από την ακρίβεια της ενέργειας αυτή τη δεδομένη περίοδο, να ξεπεράσουμε και αυτές τις κρίσεις, να είμαστε όλοι γεροί, να μπορούμε να προοδεύουμε και να μπορούμε να είμαστε εδώ σε τέτοιες ευχάριστες στιγμές, να εγγενιάζουμε και άλλα μεγάλα έργα και υποδομές που τις έχει ανάγκη ο τόπος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει τώρα να εκμεταλλευτούμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις χρηματοδοτήσεις για να αφήσουμε κάποια πράγματα που θα μείνουν ως παρακαταθήκη και σφραγίδα και δική σας και δική μας. Ένα πρώτο βήμα και πολύ σημαντικό είναι αυτά τα γραφεία. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά το 19 που επισκέφθηκα τα γραφεία στο Νότο, στη Λευκύμη. Πραγματικά ένιωσα ντροπή, διότι σε αυτά τα γραφεία εργάζονταν άνθρωποι με αυτές τις συνθήκες που δεν περιποιούσαν τιμή για κανένα. Ήταν ντροπή αυτό και για τη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης και για αυτό που προσφέρει στους δημότες και για αυτούς που δεχόταν, τους δημότες ή τους επισκέπτες, αλλά πρώτα απ' όλα για τους ίδιους εργαζόμενους που λειτουργούσαν σε άθλιες συνθήκες, χωρίς καμία αξιοπρέπεια και αξιοπρεπή συνθήκες. Άρα θεωρήσαμε μέλημα και έδωσα, ήταν και δική μου δέσμευση και όλων ημών, ότι την επόμενη φορά που θα έρθω δεν θα ξαναπάω σε αυτά τα γραφεία. Και χαίρομαι πολύ που αυτή η δέσμευση και η υπόσχεση έγινε πράξη και είμαστε σήμερα σε έναν αξιοπρεπή χώρο, λειτουργικό χώρο, που και οι εργαζόμενοι ευχαριστούνται να δουλεύουν εδώ, αλλά και οι δημότες και όσοι έρχονται, έρχονται με χαρά για να εξυπηρετηθούν και να είναι σε έναν χώρο που ταιριάζει στην Κέρκυρα, στον πολιτισμό μας, στην οτροπία μας και σε αυτό που πρέπει να είναι αυτή η επιχείρηση και να προσφέρει. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας να βελτιώνουμε όσο τα πράγματα μπορούμε περισσότερο και καλύτερα και τις συνθήκες και εργασίας, αλλά και τις υποδομές και τη λειτουργία της επιχείρησης. Σας στέλνουμε όλους αυτούς συμμάχους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους. Καλή χρονιά λοιπόν με αγάπη, ομόνοια, ειρήνη, υγεία πάνω απ' όλα και ο καθένας από εσάς όλους τους στόχους και τα όνειρά του να βρουν υλοποίηση και πραγματοποίηση μέσα στο 2023. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και τι έχω πει, θέλω μια ΔΕΙΑΚ που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ζούμε σε έναν ταλαιπωρημένο τόπο. Δεν εξυπηρετούμε πάντα τους πολίτες. Εγώ δεν ήθελα να χαϊδέψω αυτή. Δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν υπερβάλλουν τον εαυτό τους. Όμως πρέπει τα προβλήματα του παρελθόντος να τα απειλούμε, να τα διορθώνουμε και να παρουσιαζόμαστε κάθε φορά καλύτεροι. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, έχουμε αποτύχει. Ο χώρος είναι καλός, δεν φτάνει μόνο ο χώρος. Σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθούμε και στις ανάγκες της εποχής που είναι πολλαπλές. Πάμε σε μια νέα τουριστική περίοδο που θα είναι αυξημένο η κίνηση. Πρέπει να έχουμε νερό όλοι. Το νερό ενώνει, το έχω πει πολλές φορές. Δεν φτάνει μόνο να εισπράττουμε, δηλαδή θα έρθει ο πολίτης, θα εισπράξει, θα πληρώσει. Πρέπει να έχει και νερό. Εάν δεν έχει νερό και τα λεπορείται το καλοκαίρι, που είναι μεγάλη κατανάλωση, δεν έχει νόημα να υπάρχει ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ είναι να προσφέρει 12 μήνες το χρόνο. Κάνουμε προσπάθεια όλοι. Αυτά τα προβλήματα του παρελθόντος, διότι δεν δημιουργήθηκαν σήμερα, είναι τα προβλήματα του παρελθόντος, που κάποιοι τα αγνοούσαν, κάποιοι δεν τα βλέπαν. Εμείς τα βλέπουμε, γι' αυτό τα αναφέρω.
Δηλαδή έχουμε ένα διαλυμένο δίκτυο. Δεν διαλύθηκε σήμερα. Σημαίνει κάποιοι δεν φρόντισαν να το αντικαταστήσουν. Δεν φρόντισαν να το επιδιορθώσουν. Δεν φρόντισαν να χρηματοδοτηθούν για νέα δίκτυα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να τη λέμε. Τα προβλήματα τα γνωρίζουμε. Τις ανάγκες τις γνωρίζουμε. Οι εργαζόμενοι κάνουν τα δύνατα δυνατά. Και είναι εργαζόμενοι γενικότερα στη νότια Κέρκυρα. Εάν υπήρχε μια λανθασμένη αντίληψη ότι ο εργαζόμενος πρέπει να είναι μόνο σε μια συγκεκριμένη μεριά, ήταν λάθος. Πρέπει δηλαδή όλοι μαζί να πηγαίνουμε όπου είναι το πρόβλημα. Όχι όπου μένουμε ή δεν μένουμε. Και δεν το έχουμε πετύχει αυτό. Να τα λέμε και όλα αυτά. Διότι πιο εύκολα σήμερα να σας έλεγα χρόνια πολλά, να σας ικανοποιήσω. Δεν το έχουμε πετύχει αυτό. Τι δεν έχουμε πετύχει? Όταν γίνεται μια βλάβη εδώ, α, λέμε εμείς είμαστε αλλού. Όχι. Η βλάβη ανήκει στο Δήμο. Πρέπει άμεσα να προτρέχουμε, να απειλούμε το πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι το 23 είναι ένας χρόνος. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, υπάρχει καλή βούληση, καλή θέληση. Εμείς μπορούμε να έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να τα απειλούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να συνθέτουμε τις απόψεις μας, να διαφοροποιούμαστε πολλές φορές. Αυτό είναι δημοκρατία, αυτό είναι η υγεία. Δηλαδή, να συνθέτουμε τις απόψεις μας και να φτάνουμε στην κοινή συνισταμένη. Και ποια είναι η κοινή συνισταμένη? Ότι πρέπει να απειλούμε το πρόβλημα, να βάζουμε τα προβλήματα στην άκρη και να κοιτάζουμε μπροστά. Όπως λοιπόν το κάνουμε εμείς, πρέπει να το κάνουν και οι εργαζόμενοι. Να το κάνουμε όλοι μας. Ως μια γροθιά λοιπόν, όλοι μαζί, έχουμε το 2023, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος και να μην ό,τι κακό έχει συμβεί μέχρι τώρα να το βάλουμε στο περιθώριο. Διότι θα σας απαντήσω και το πολίτη σαν ανακτισμένος. Μπορεί να έχετε δίκιο, κουρασμένοι εσείς. Πρέπει να τον ακούμε με προσοχή. Ανεξάρτητα δίκιο αν το έχει. Αυτό σημαίνει δημοτική επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση που παρέχει σε αιτήσια βάση στον εργαζόμενο εργασία, την οποία προσφέρει, αλλά οφείλει να την προσφέρει. Και εγώ σας λέω εδώ ότι θα είμαι μαζί σας, αλλά από εδώ και πέρα, για να μην... Εδώ δεν θα ανεχτώ οποιαδήποτε συμπεριφορά μια γενική απέναντι στον πολίτη. Είμαστε υπηρέτες των πολιτών, γι' αυτό είμαστε και αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Και αν δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, οφείλουμε να το κάνουμε από εδώ και πέρα. Θέλω να πιστεύω, επειδή τους περισσότερους σας ξέρω προσωπικά, είστε στο ένας καλύτερος από τον άλλον. Τα προσωπικά μας και τα ανθρώπινα τα βάλουμε στην άκρη και προχωράμε μπροστά. Όλοι μαζί λοιπόν, σε προσωπικό και οικογενειακή ευτυχία το 2023 και εδώ είμαστε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Να είστε καλά.